ξέρουμε ότι είμαστε όλοι μαζί. Οι φορείς της Κέρκυρας αποφάσισαν την οργανωτήση αυτού του συνεδρίου και το συνέδριο είναι πράξη. Οι οργανωτικές του αδυναμίες είναι μια άλλη ιστορία, ήταν αναπόφευκτες, δεν έγιναν φυσικά με τόλου, έγιναν διότι ήταν αρκετά δύσκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο, ειδικά όταν και το περιβάλλον της συνεργασίας είναι αμφιλημένο για να χρησιμοποιήσω μια λιγότερο γραμματική φράση, χωρίς να αφηρηθώ καθόλου το δημάτιο, βέβαια, αλλά δεν είναι ο ρόλος μας. Το περιβάλλον της συνεργασίας δεν βοηθούσε πάρα πολύ. Εν τούτης όμως έγινε πράξη να υπογραφεί η πρόσκληση για το συνέδριο από σχεδόν το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται με την υπόθεση, θεσμικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών και άλλων. Στην αρχή ο πύχης ήταν πάρα πολύ χαμηλά, αλλά αυτό το χαμηλά είναι θεμελιώδης, ουσιώδης. Ήταν τουλάχιστον να συγκεντρωθούμε και να κουβεντιάσουμε. Τουλάχιστον. Έγινε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξελιχθούν και ενδεχομένως δεν είναι και αντικείμενο συνεδρίων, αλλά ειδικών μελετών και πιο ειδικών συνεργασιών. Τώρα, όσο αφορά στο Δήμερο. Το Δήμερο παρήγαγε πράγματα. Παρά το γεγονός ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, είχε παρατηρήσει και ο Δήμαρχος σε μια οργανωτική, ήταν πολύ πυκνές η θεματολογία, πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Σε πολλές περιπτώσεις, το Προεδρείο είχαμε 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλαδή κάποιος εισηγήθηκε 10 λεπτά και κάποιος μίλησε περισσότερο. Όλα αυτά ήταν αντικειμενικές δυσκολίες, πιστέψτε με, διότι έπρεπε να υπάρξει ένας τρόπος να εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και να υπερβούμε και τις αδυναμίες μας. Η παρουσία, επειδή υπήρξε με διακριτική παρατήρηση, φορέων από την κεντρική σκηνή, μας προσδίδει κύρος, ως Κέρκυρα εννοώ προσωπικά φυσικά, μας προσδίδει κύρος, δημιουργεί μια σχέση μαζί τους πιο άμεση, με τους φορείς και με τα πρόσωπα, και μας δημιουργεί και την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την κατάσταση στο μέλλον καλύτερα, εξειδικεύοντας ενδεχομένως με μια όσμωση πολιτικού διαλόγου σημαντικού. Η υπόθεση, όπως τέθηκε επανειλημμένα και όχι μόνο τον κύριο Βούλγα, για την ανάγκη να υπάρξει, δεν αναφέρω μονάχα στο διεθνή όρο, ένα επιτελείο συνεργασίας ως προς την αρχική καταγραφή μύριων όσων δεδομένων, αυτών που ρωτήσατε, ποιο είναι το κατακεφαλή που αφήνεται εδώ, αλφαγέτο, το παρατηρητήριο, πώς γίνεται η εφαρμογή των πολιτικών, ποιες πολιτικές, πώς γίνεται η προβολή μετά από τις λεπτομέρειες. Αυτό το πράγμα τέθηκε και εισηγητικά από τον κ. Κούντουλα. Υπάρχουν μύρια όσα παραδείγματα στον πλανήτη. Τέθηκε και εδώ ως αναγκαιότητα από χίλιους όσους και από τους ανθρώπους των θεσμών και από τους άλλους, τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τουριστικής οικονομίας. Κατά συνέπεια είναι μια απέτηση που κατά την ταπεινή μου γνώμη πρέπει να την πάρει η πολιτική και να την υλοποιήσει. Δηλαδή να την πάρουν οι εκπρόσωποι των θεσμών και να την υλοποιήσουν. Και με απάντηση προφανώς στο ερώτημα της χρηματοδότησης θέλω να πω ότι ένα τέτοιο συνέδριο και κάθε συνέδριο κατά την γνώμη δεν μπορεί να καταργεί και τη διακριτότητα των ευθυνών, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων. Η πολιτική ήταν παρούσα στο συνέδριο, έχει την υποχρέωση να πάρει τον προβληματισμό και να τον κάνει έργο. Τέθηκε όμως, τέθηκε απόλυτα, τέθηκε τον κύριο Γεράκη κτλ. Κρατώ από τη χτεσινή ημέρα, κρατώ, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει μια λεπτομερής απομαγνητοφώνηση και θα υπάρξει μια πιο λεπτομερής, επιτρέψτε μου ότι δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη στιγμή. Κρατώ όμως την αναγκαιότητα να συγκρατηθεί στην Κέρκυρα προστιθέμενη αξία ώστε να τονώσει τοπική αγορά. Ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτική η εισήγηση του Σταμάτη του Πελάη χθες το βράδυ. Η εισήγηση του Γιάννη του Ζηρίνη, τελείως διαφορετικών ιδεολογικών αναφορών και αφορμών, όπου τίθεται το ζήτημα και της αμοιβής της εργασίας αξιοδοχώς, που δεν είναι, και το ζήτημα της πρωτογενούς παραγωγής, που δεν είναι ανύπαρκτη, που πρέπει να ενισχυθεί όπως πρέπει να ενισχυθεί για να διατηρηθεί προστιθέμενη αξία στην Κέρκυρα και να οδηγηθεί και στην τοπική αγορά. Αυτό το πράγμα αντικειμενικά είναι θέμα συνεργασίας. Υπάρχουν, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και έντιμος, και πιο ριζοσπαστικές προσεγγίσεις στο ζήτημα. Αλλά εδώ δεν ήρθα να πω μου, ήρθα να πω τι είπε το συνέδριο. Η ανάγκη να συγκρατηθεί προστιθέμενη αξία στην
Γέρκυρα με την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, η οποία θα πέσει στην πρωτογενή ως προμήθεια, με την πληρωμή, την αξιοπρεπή της εργασίας που σήμερα περνάει τα χίλια όσα πάση περιπτώσει μην ξαναπούμε σε λεπτομέρειες και ενδεχομένως και με την επιβολή στη δραστηριότητα την οικονομική, ιδιαιτέρως των μεγάλων και των ξένων, για να το πω πιο, κάποιας ρύθμισης που θα υποχρεώνεται να πληρώνει κάτι από τη ζημία που κάνει με την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας, είτε αυτή για το σπουδαιμαγείο, είτε για το μέσο του αεροδρομίου. Του αεροδρομίου κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε χρήματα στον τόπο μας, διότι το συμπέρασμα που βγήκε από το συνέδριο και ήταν για αφορμή που ήταν όλοι βλέπουν να αυξάνονται όπως ένα μεγέθυνο που είναι αφήξη. Αλλά να μην έχουν το ανάλογο του όσο αφορά σε αυτό που μένει στον τόπο. Και αυτό που μένει στον τόπο το βλέπετε έχει να κάνει και με την κατάσταση των δημοσίων υποδομών. Δεν θα μακρηγορήσω το οποίο δεν είναι δικιά μου και δεν είναι δικιά του κορμή. Τέθηκε στο συνέδριο η επαγωγή αυτών των πραγμάτων και παραλαμβάνω με ζήτημα των θεμάτων των πολιτικών χωρών, των χωρών που είναι σε παγωγή κτλ. Και είναι χαρακτηριστικό. Μία ιδιαίτερη ερμηνεία πρέπει να κάνω για να ενισχύσω την προσπάθεια και των ανθρώπων που έχουν ήδη κάνει διάφορες διερμηνήσεις και προσεγγίσεις στο ζήτημα είναι αυτή η ιστορία του πώς οι μύθοι μπορούν να γίνουν αντικείμενο τουριστικής δραστηριότητας. Μια κουβέντα θα πω μόνο σε φορά και δεν είμαι ειδικό στο ρήμα. Είναι ιστορία αυτό το πράγμα. Το οποίο να τα πάμε διαλόγω κατά το πλαίσιο του πολιτή. Μια μόνο κουβέντα. Φαντάζομαι ότι θα είναι ο ίδιο ο Στάφη. Τα ομιλικά έθνη είναι μια περιγραφή των ανθρωπίνων ρυθμών τη εποχή γεμάτα διδάγματα, παρενέσει, συμβουλέ και εμπειρίε. Αποτελούν το αρχιτεκτικό πρόγραμμα τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό το πράγμα να γίνει το κλάου, το σύννεφο πάνω το οποίο θα οργανώσει τις πολιτικές δομές του διαδικού να μην τα καταστάσει και να μπορέσει αυτό το πράγμα να αποκτήσει εφαρμογές πρώτα-πρώτα. Μας αποκαθιστά το βάθος της ιστορίας μας που για όλα το δόντες έχει να αρχιβαλήσει. Είναι πολύ πιο βαθύ. Αποκαθιστά την ταυτότητά μας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου η διάκριση είναι η ταυτότητα. Ποιος είσαι, αδελφέ, γιατί ξέρεις να κάνει. Και είναι και ένας πλούτος εφαρμογών που μπορούν να προσθέσουν αξία στον τόπο και να μας φέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις που είμαστε. Αυτοί που ακολουθούμε την πρωτοβουλία θα είμαστε αυτοί που ηγούμαστε την πρωτοβουλία στο τέλος τέλος του εφαρμογών πάνω. Τέτοια. Μακάρι να αναπτυχθεί και να μην επηρεαστεί από μίζερες αντιλήψεις του είδους αν ο Οδυσσέας ήταν από τον καιρό, από τον πόνο, για μην περάσει. Για όνομα του Θεού την Αρέγκη, θα γίνει μια παραλία στην Αρέγκη. Για όνομα του Θεού, δηλαδή πιο σημαντικότερη αντίληψη στα ομιλικά έργα, να ψάχνουμε να βρούμε τον πεντοσέγγονο του Δημοσία για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει. Έχω την εντύπωση πρέπει να υπεργούμε δηλαδή αυτή την αντίληψη. Κάπου εμφανίζεται, νομίζω ότι έχουμε περίσσο μαγαρία και γνώση να το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό και επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα παραπάνω. Η ψυχή του συνεδρίου όσον αφορά στην καταβολή δυνάμεων στην οργάνωση, στην καταβολή δυνάμεων στην φιλοξενία, αλλά και η συμμετοχή στι εκκλησίε, επιτρέψτε μου, το λέω με πραγματική συγκίνηση. Είναι στο ιό του Παλαιστινίου. Οι άνθρωποι του ελληνικού Παλαιστινίου συνέβαλαν πολύ σε αυτή την πραγματική. Για να μην ο αγώνα του συνεδρίου του κυρίου του κοινού πολιτικού, και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ότι θα προωθήσει από την ίδια την παρουσίαση του Παλαιστινίου, όχι ως πολύ οικονομική καταναγκαστικά πρόβλημα, δηλαδή αφορέ κλπ. Αλλά μια κατάσταση όπου στο επίπεδο της είναι μια μεθοδολογία, της ιδιαίτερης εφαρμογής και τα λοιπά που εγώ και τα πάντα στον Ρώσο Γιουσέφ, ότι είναι αποκλειστικό, αλλά η εφαρμογή με το πολιτισμό του δυο και μόνο για τη μορφή. Αυτή την αιχμηρή μορφή, η οποία έρχεται σαν το λίγο μαγαζί, όπως είπαμε χθες, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κόψει να πα και μπορεί να κόψει να κρίνει. Θεωρώ ότι είναι σαν συμπέρασμα προκύπτει και από τις εισηγήσεις και μετά είναι πράγμα συγκεκριτικό ότι το ιδιαίτερο Παλαιστίνιο έρχεται σε μια όντως στην τοπική κοινωνία και πρέπει να τίνουμε το χέρι χωρίς μικρότητες και να ενθαρρύνουμε από την ιστορία και έχουμε ανάγκη από τη γνώση η οποία ανοίγει μεγαλύτερη αξία στην εργασία και μεγαλύτερη αξία στον πολιτισμό και τη ζωή. Η ανακοίνωση του Παλαιστίνιο με τον πιο χρήσιμο τρόπο για το τμήμα πολιτισμού από το συνέδριό μας που δεν ήταν ακολουθία στην. Θα σταθώ λίγο στο πλαίσιο.
υπόθηκε λοιπόν από το δικαστήριο το 2004 το πρωί, στα κανάλια τη Αθηνία, ότι θα προκύψει με έναν δύο τρόπο μόνο και αναγκαστικά η καταπληκτική αναδιαμάχη των αστυνομικών μα, το οποίο θυμάστε και το παναγνωρίζω, το οποίο θυμάστε και το σημείο. Αυτό είναι ένα ζήτημα τη γενική πολιτική, ο καθένα έχει την αποστολή τη φυσικά από τα λεφτά. Λέω ότι και ο κύριος Τέλης και ο κύριος Σοφίλης και ο κύριος Καλαφάς μας βάζουν τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην οποία υπήρχε δράστημα μας και κρυφαίνω οικονομικό σταυροδρόμι παραγωγής δεδομένων κομβικό, σταυροδρόμι κομβικό. Έχει να συμβάλλει δηλαδή σε αυτήν την ιστορία το να προσπαθεί κανείς να ξαναδεί όλες τις συνθήκες τα μνημόνια τα λέμε που βρισκόμαστε μέσα σε μια κατεύθυνση να βγει από την ιστορία και από τον χρόνο να αλλάξει το παραγωγικό του μοντέλο είναι το πρόγραμμα το οποίο μάλλον αναδύεται και από το δοσκοπείο και αν αντίθεται στην πολιτική. Και θα ήθελα με αυτό να κλείσω να περάσω το γενικό στο βάρος του άλλου που είναι μια πρώτη ανάγκη και φαντάζομαι να έχω την επιτυχία σα. Είναι η ανάγκη τη συνεργασία του υπότιτλου και με διαστημία με δραματικό τρόπο. Είναι οι αναγκαίες διοικητικές επιστημονικές παραδράσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν όλα αυτά τα συμπτώματα της πόλης και του μουσείου ενός πλουτιώσει μόνο από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν προηγείται μόνο η οικονομία της πολιτικής, αλλά είναι και μόνο η οικονομία και αφαιρεθεί αν όλοι πρέπει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν θα το λέω στην Ιταλία, υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρήσεις που από την απεργασία δεν έχουν φτάσει και δεν θέλουν μια απεργασία να ξεπεραστεί για να πάρει στο πολιτικό. Τέτοιε συμπεριφορέ τι είδαμε κατά την οργάνωση του συνεδρίου με διάφορε επικλήσει και εφερέμουσε που στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να κρύψουν γιατί κανένα από εμά δεν είχε σημασία ότι είχαν μια πρόταση να το διαλύσουν το συνέδριο. Εν πάση περιπτώσει, η Κυριακή χωρί όλη